Σειρά προτάσεων καταθέτει η διοίκουσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την πράσινη μετάβαση, τον εξυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα χώρων, πάρκων, βιομηχανικής δραστηριότητας, φωτοβολταϊκά σε λιμνοδεξαμενές, τον ΤΟΕΒ, σε πράγματα της περιφέρειας και του ΟΑΚ, όπως και ενίσχυση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Δύο κουβέντες είπα να ζητήσω από τον πρόεδρο της διοίκουσας Επιτροπής, τον κύριο Ταβερναράκη, γιατί επίσης διοργανώνεται και μια διευρυμένη εκδήλωση, κύριε Ταβερναράκη, με κεντρικό θέμα δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για την κατανομή του ηλεκτρικού χώρου στην Κρήτη. Ναι, καλημέρα σας. Σωστά. Καλή σας μέρα, καλημέρα σας κύριε Ζηράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως είδατε, μια σειρά θεμάτων και επιστολών πολυσέλιδων, επεξεργασμένων θεμάτων από τις μόνιμες επιτροπές, που πραγματικά κάνουν μια εξαίρετη δουλειά οι συνάδελφοι, όπου κατατέθηκαν αυτά τα θέματα την προηγούμενη Πέμπτη. Είχαμε 11 θέματα, για να καταλάβετε, που αφορούσαν διάφορα θέματα, εξ αυτών τα 4 αφορούσαν την ενέργεια, ναι. Όπου πραγματικά δώσαμε έτσι μια συνολική εικόνα το που πρέπει να πάει η χώρα τελικά στην πράσινη αυτή μετάβαση και ποιες παρεμβάσεις επιμέρους θα πρέπει να γίνουν. Κομβικά σημεία για την Κρήτη, που έχουμε συζητήσει ότι είναι ενεργειακός, ως ενεργειακός κόμβος, κάτι το οποίο, όπως είπατε, ότι τα τρία επιμελητήρια, το οικονομικό, το τεχνικό επιμελητήριο και το εμπορευμηχανικό επιμελητήριο μαζί με την ΜΗΝΟΑ Ενεργειακή διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα για τον ενεργειακό χώρο, ο οποίος είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή εμποδίσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε αυτό είναι φωτοβολταϊκά, είτε αυτό είναι ανεμογεννήτριες, είτε αυτό είναι άλλες μορφές ενέργειας, βιομάζας και λοιπά. Και με πολλές επιφυλάξεις και με πολλές ενστάσεις και με μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία έχει ανοίξει πάνω σε αυτά, έτσι. Τα οποία, μάλιστα, με τις διασυνδέσεις αυτές που ήταν υποχρεωμένοι αυτοί οι άνθρωποι που κατέλαβαν αυτή τη στιγμή τη μισή Κρήτη, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, είναι υπό αξιολόγηση αυτές οι αιτήσεις, πολύ μεγάλες εκτάσεις και βονοκορφές, όπου δεν μπορούν να απεμπλακούν από τον. Δεν μπορεί να ξεπεμπλέξει ο ΔΔΕ ώστε να γίνουν αυτές οι νέες επενδύσεις. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή η ενέργεια και η πράσινη μετάβαση αφορά τους πολίτες, αφορά τη μείωση του κόστους ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητες, από τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή. Άρα θα πρέπει, λοιπόν, αυτή η ενέργεια να διοχετευτεί στους πολίτες. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσα από τις ενεργειακές συνότητες. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΜΗΝΟΑ Ενεργειακή, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας και το κόστος της παραγωγής. Και αυτό είναι εν τέλει και το ζητούμενο, φυσικά με τα ωφέλη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μείωσης, μια και μέσα από την πράσινη συμφωνία η οποία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της μείωσης του οξυδίου, του άνθρακα και των υπολείπων διοξιδίων στην αερίων, στην ατμόσφαιρα μέχρι το 2050, ώστε να μηδενιστεί. Άρα αυτή η κατεύθυνση είναι εκ των ουκάνευ. Μάλιστα να σας πω ότι συγκεκριμένα συζητάμε, γιατί είπατε, για τις κρίσιμες ύλες και το κόστος των κρίσιμων υλών, που είναι πολλαπλές. Κάνουμε σε μια άλλη μας επιστολή. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες κουβέντες και πολύ σωστές κουβέντες. Ίσως εδώ και πολύ καιρό προς τα πίσω θα έπρεπε αυτά να κουβεντιάζονται και να λέγονται. Γιατί έχουμε φτάσει στο και 10 και τώρα δεν μπορούμε να τα συμμαζέψουμε. Και όχι μόνο δεν μπορούμε να τα συμμαζέψουμε, δεν ξέρουμε τι παιχνίδι παίζει, ποιος παίζει. Και αν στη μέση μπαίνει μόνο το οικονομικό όφελος και όχι η σωτηρία η δική μας, της γης, του περιβάλλοντος, των παιδιών μας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ακριβώς. Όταν η πολιτεία έχει αδυνατή, εντός εισαγωγικών, να χωροθετήσει το θαλάσσιο χώρο, το που θα πούν τα πλωτά φωτοβολταϊκά, οι πλωτές ανεμογεννήτριες, όταν αδυνατεί να χωροθετήσει τις ευγενείς γεές που είναι απαραίτητες για την αποθήκευση και την παραγωγή του υδρογόνου, που θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν χρηματοδοτεί τρία πάρκα παραγωγής υδρογόνου στην Άρβη, στο Αρκαλοχώρι και στη Σιτία. Κάτι το οποίο το αναδείξαμε και στο συνέδριο, αν θυμάστε, που είχαμε συζητήσει μαζί, που είχαμε κάνει για την παραγωγή των υδρογονανθράκων, του υδρογόνου και της πράσινης μετάβασης.
το μεγάλο συνέδριο το οποίο είχαμε 35 ομιλητές, το οποίο αναδείχθηκε το θέμα του μονόδρομου της πράσινης μετάβασης. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τους αγιολογικούς μας χώρους, να προστατεύσουμε τις ακτές μας, να προστατεύσουμε την Κρήτη μας και συγχρόνως να παράγουμε ένα δυναμικό το οποίο το χρειάζεται πρωτίστως η Κρήτη, και στη συνέχεια μπορεί αυτή η παραγωγή να διοχετεύεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσω των δύο διασυνδέσεων, των οποίων η μία, όπως ξέρετε, έχει ολοκληρωθεί και η άλλη βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης. Έργα, επιμένω σε αυτές τις διασυνδέσεις, διότι είναι ζωτική σημασία για την Κρήτη και είναι ζωτική σημασία για την πράσινη μετάβαση, τόσο για την παραγωγή της πράσινης ενέργειας, αλλά όσο και την προστασία του νησιού, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέχρι πρότινος παρήγαμε, η ενέργεια παραγόταν με πάρα πολύ μεγάλο υψηλό κόστος και για την τσέπη των οικοκυριών μέσω ορυκτών καυσίμων. Αντί να τρέχουμε εμείς τις εξελίξεις μας, τρέχουν τώρα αυτές με πάρα πολλά σενάρια και μάλιστα με όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο, με ενστάσεις, με επιφυλάξεις, με ό,τι αυτή την ώρα δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό γίνεται ή πώς θέλει το πέρασμα αυτό στην πράσινη μετάβαση να γίνει, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα είναι αρκετά. Αυτό λέει όλος ο κόσμος τουλάχιστον, και νομίζω ότι και εσείς πριν από λίγο αυτό είπατε, ότι έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα αυτή την ώρα. Σωστά. Και είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή, θα τονίσω δύο σημεία, την δημιουργία και την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού για τις ορυκτές ύλες. Να θυμίσω ότι η χώρα έχει, οι οποίες ορυκτές ύλες, οι ευγενείς αυτές ορυκτές αλφα ύλες, υπάρχουν σε αρκετές ποσότητες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με προσοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον. Μιλάμε για το νικέλιο, μιλάμε για το γραφίτι, μιλάμε για το χαλκό, όπου θα πρέπει αυτές οι παραγωγές να γίνουν, είναι απαραίτητες καταρχήν για την παραγωγή του υδρογόνου, είναι απαραίτητες για την πράσινη μετάβαση, και προφανώς δεν έχουμε χωροταξικό αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα, το ειδικό χωροταξικό για τις θαλάσσιες ζώνες, πάλι ούτε αυτό υπάρχει. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή επιφυλακτικοί, γι' αυτό και οι επιστολές όλες αυτές έχουν πάει και στον Υπουργό Ενέργειας, ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν και οι επόμενες διαδικασίες, για να μην ξαναδούμε, κυρία Δουλιεράκη, να κατεβαίνει στην περιφέρεια Κρήτης αδειοδότηση πλωτού αιωλικού πάρκου δίπλα στη Σπιναλόγκα και δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους. Κάτι το οποίο προφανώς το αποτρέψαμε, ελπίζω. Καλά. Ναι, γι' αυτό είπα το καλά και με τον τρόπο που το είπα. Καλά. Αφήστε το να το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς οφείλουμε να το κάνουμε όμως, κυρία Δουλειά. Σαφέστατα. Και οφείλουμε να θέσουμε τα πράγματα. Μα είπαμε θεσμοθετημένος. Μα είπαμε θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας από τη μία. Εσείς το ρόλο σας τον τιμάτε. Εκείνοι δεν τιμούν εσάς και δεν σας ακούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως θα γίνει μια πολύ καλή συζήτηση στις 30 του μήνα. Αυτή που σας είπα με τα τρία επιμελητήρια και την μηνοϊκή ενεργειακή, η οποία θα αναδείξουμε πραγματικά το πρόβλημα της ενεργειακής δημοκρατίας, να αποφύγουμε την ενεργειακή φτώχεια και προφανώς να πάμε στην πράσινη μετάβαση με όρους κοινωνικούς και όχι με όρους οικονομικούς, μεγάλων οικονομικών. Όπως θα λέμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.